Η αδυναμία ελέγχου από το Δήμο εξαιτίας των εξελίξεων στη Δημοτική Αστυνομία δεν θα πρέπει να γίνεται αντικείμενο για τη δημιουργία εικόνων που δεν τιμούν κανέναν. Παράλληλα, πολλοί είναι αυτοί που καυτηριάζουν το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες οι πεζόδρομοι της πόλης αντιμετωπίζονται από πολλούς οδηγούς ως χώροι στάθμευσης. Επίσης, είναι απαράδεκτο το γεγονός, ακόμη και σε σημεία της πόλης όπου τα έργα της πεζοδρόμησης έχουν ολοκληρωθεί, να κατακλείζονται από οχήματα. Απαιτείται στοιχειώδης σεβασμός από όλους. Από τη νύχτα που αποφασίστηκε ότι η Δημοτική Αστυνομία πάει από 23 Σεπτεμβρίου να λειτουργεί, η πόλη μοιάζει με ξέφραγο αμπέλια. Δυστυχώς όλοι αυτοί που δυσανασχετούσαν με τον έλεγχο που γινόταν η Δημοτική Αστυνομία με την προσφορά που είχε, τώρα χαίρονται και υπέρονται. Δυστυχώς για αυτό το πράγμα θα πρέπει να ερωτηθούν οι τρεις βουλευτές στα Τρίκαλα και 152-153 όλη την Ελλάδα που αποφάσισαν την καρατόμηση ενός οργανισμού, μιας διεύθυνσης που ήταν παραγωγική και έχουν αφήσει την πόλη, την Ελλάδα και τους Έλληνες και τους δημότες στο έλεος του Θεού. Νομίζω ότι είναι μια καλή ερώτηση να απευθυνθείς αυτούς τους τρεις το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και όλα αυτά που λέγονται περί ότι θα ονοματιστούν υπάλληλοι που θα κάνουν ελέγχους και τέτοια, νομίζω ότι οι κύριοι θα πρέπει να διαβάσουν λίγο καλύτερα το Σύνταγμα. Διότι για να ασκηθεί εποπτικός έλεγχος θα πρέπει να είναι ανακριτικοί υπάλληλοι. Εκτός αν αρχίσουν να κάνουν προσλήψεις και δεν το λένε.